Πράγματι, συναχθήκαμε απόψε και είναι η τρίτη φορά που συναντώμεθα. Έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα άλλες δύο συνάξεις εδώ, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο γεγονός, το οποίο θα συμβεί την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο το πρωί στην ακριτική μας επαρχία. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με απόφασή της, θέλησε να ανέβει στην Καστοριά ο Αρχιεπίσκοπος και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και την δύσκολη αυτή ώρα για την πατρίδα μας και για τη Μακεδονία μας να αποτίσει φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στον ήρωα του Μακεδονικού Αγώνος και πρωτομάρτυρα του Μακεδονικού Αγώνος, όπως τον ονομάζουμε, τον Παύλο Μελά, τελώντας συνοδική θεία λειτουργία αλλά και συνοδικό μνημόσυνο. Καταρχήν απεφάσισε στο χωριό Μελά, λόγω όμως των δυσκολιών του ναού, ο οποίος είναι πάρα πολύ μικρός, και έπειτα από επικοινωνία που είχαμε με την Ιερά Σύνοδο, τους πρότεινα να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα του 2004, δηλαδή την περίοδο εκείνη που γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Μελά. Έτσι λοιπόν ο εορτασμός θα γίνει αφενός μεν στον καθεδρικό ναό της πόλεως μας, τον μητροπολιτικό μας ναό, τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και εν συνεχεία, όπως θα σας αναφέρω και στο πρόγραμμα, θα έχουμε την δυνατότητα, αν ο καιρός το επιτρέψει, να ανέλθουμε και μέχρι το χωριό Μελά και να έχουμε εκεί την επιμνημόσυνη δέηση και την επίσκεψη στο σπίτι που φωνεύτηκε αυτός ο ήρωας. Ο Μακαριότατος θα αφηχθεί στην Καστοριά μαζί με τους συνοδικούς συνέδρους το εσπέρας της Παρασκευής, δηλαδή 16 Φεβρουαρίου, και ώρα 5:30 το απόγευμα θα έρθουν οι Άγιοι Συνοδικοί εδώ στον αύριο χώρο του Ιερού του Επισκοπίου μας, και εν συνεχεία ώρα 6 ο Μακαριότατος, προκειμένου να τελέσει το πρώτο Τρισάγιο, την πρώτη επιμνημόσυνη δέηση, στον Γερμανό τον Καραβαγγέλη, τον εθνεγέρτη αυτό του Μακεδονικού Αγώνος, του οποίου τα οστά φυλάσσονται στον αύριο χώρο και το οποίο, όπως το ξέρετε, έχει γίνει και σημείο ιερού προσκυνήματος. Και εν συνεχεία μετά, την επόμενη μέρα το πρωί, θα κάνει και επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνου το βράδυ, και την επόμενη μέρα το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό θα έχουμε την συνοδική θεία λειτουργία. Πρέπει να σας πω ότι οι συνοδικές θείες λειτουργίες γίνονται με απόφαση της Ιεράς Συνόδου και μάλιστα γίνονται στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που είναι ο καθεδρικός ναός. Και οι συνοδικές θείες λειτουργίες γίνονται τρεις φορές το χρόνο: την Κυριακή της Ορθοδοξίας, την εορτή του Αγίου Αποστόλου Παύλου, που είναι η θρονική εκκλησία, η εορτή της Εκκλησίας της Ελλάδος, και σε κάποια άλλη περίοδο που θα αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος, όπως δηλαδή είχαμε αποφασίσει και κάναμε συνοδική θεία λειτουργία για τα θυρανίξια του Μεγαλοπρεπούς Καθεδρικού Ναού. Έτσι λοιπόν είναι πολύ τιμητικό για την επαρχία μας να γίνεται συνοδική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των μελών της Ιεράς Συνόδου, και εν συνεχεία συνοδικό μνημόσυνο για τους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνος. Την επόμενη μέρα λοιπόν θα έχουμε τη θεία λειτουργία, το συνοδικό μνημόσυνο, την επιμνημόσυνη δέηση στο ναό των Ταξιαρχών, που είναι εδώ δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό, κτίσμα του 11ου αιώνα, όπου φυλάσσονται τα οστά του Παύλου Μελά, και την κατάθεση στεφάνου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπό μας στο μνημείο του Παύλου Μελά, δίπλα από τον ναό των Ταξιαρχών. Και εν συνεχεία, αν ο καιρός πάλι το επιτρέψει, θα έχουμε την άνοδό μας στο Μελά, προκειμένου να γίνει και επιμνημόσυνη δέηση. Όλοι μας που ήρθαμε εδώ έχουμε όλη την ίδια ιδέα και τα ίδια αισθήματα τιμής και ευλαβίας και εμπιστοσύνης και αγάπης, αφενός μεν προς τη μητέρα μας Εκκλησία, αλλά και αφετέρου προς την πατρίδα μας, και όλοι από κοινού και οι άρχοντες του τόπου μας, όπως θέλω να τους ονομάζω, οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, αλλά και η αστυνομία μας, να ικανοποιήσουμε την απόφαση αυτή της Ιεράς Συνόδου και να την φέρουμε εις πέρας. Έχουμε πει ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιήσουμε αυτήν την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Έχει καθαρό εκκλησιαστικό και χαρακτήρα και τιμητικό χαρακτήρα. Θα έρθει να τιμηθούν κάποια πρόσωπα τα οποία έπεσαν ηρωικά για τον κόσμο, για τον τόπο αυτό. Δεν πρέπει λοιπόν κανείς να εκμεταλλευτεί και να πει, ούτε να διακρίνει το πρόσωπό του, ούτε να φανερώσει το πρόσωπό του, αλλά ένας και μόνο σκοπός να τιμήσουμε τους ήρωες που έπεσαν, και ακόμη συγχρόνως να δώσουμε και τα μηνύματα της ενότητος, της ομοψυχίας και ιδιαίτερα της αγάπης μας στην πατρίδα. Ότι η Μακεδονία είναι μία, η Μακεδονία είναι ελληνική, ότι το όνομα της Μακεδονίας είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν μπορούμε να το διαπραγματεύσουμε σήμερα,
και δεν μπορούμε και εμείς να ξεφύγουμε από όσα έχουμε παραλάβει μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα εμείς που κατοικούμε εδώ στην Καστοριά να αποστούμε τις θυσίες των μαρτύρων και των ιερών της πίστεώς μας. Διότι όπως σας έχω πει και άλλη φορά, αν εμείς σιωπήσουμε, τότε θα μιλήσει ο Γερμανός ο Καραβαγγέλης, θα μιλήσει ο Παύλος Μελάς, θα μιλήσουν όλοι εκείνοι οι Μακεδονομάχοι, οι ντόπιοι Μακεδονομάχοι, αλλά και εκείνοι που έφτασαν στον χώρο αυτό και θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι μισούμε τους άλλους, ούτε τις άλλες πατρίδες. Σημαίνει ότι αγαπούμε την πατρίδα μας. Όπως ο καθένας έχει τη μάνα του και αγαπά τη μητέρα του, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπά τις άλλες μητέρες. Έτσι λοιπόν και εμείς την ώρα αυτή αγαπούμε τη μάνα μας. Έτσι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για την πατρίδα. Την εμήν μητέρα, την εμήν χθόνα, την δική μας γη. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα προσθέσει ουδέν γλυκύτερον πατρίδος. Δεν υπάρχει πιο γλυκό πράγμα από την πατρίδα. Και εμείς αγαπούμε την πατρίδα μας χωρίς να είμαστε ούτε εθνικιστέ, ούτε ρατσιστέ, αλλά αγαπούμε τη γη μας. Αγαπούμε τη ιστορία μας. Αγαπούμε τον πολιτισμό μας. Και δεν τον διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή. Και δεν δίνουμε ούτε μία σπιθαμή. Πιστεύω ότι είναι και η γνώμη όλων αυτών που ήρθαν εδώ. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσει στην κοινωνία της Καστοριάς με αφορμή την άφιξη του Αρχιεπισκόπου? Ότι να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι στο Μητροπολιτικό Ναό, προκειμένου να υποδεχθούμε την ανωτάτη εκκλησιαστική αρχή του τόπου μας, που είναι ο Μακαριότατος και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφού μας έκαναν αυτή την μεγάλη τιμή, να έρθουν δηλαδή έως την Καστοριά και να τελέσουν την συνοδική Θεία Λειτουργία και μάλιστα σε αυτόν τον ιστορικό τόπο, την Βυζαντινή Καστοριά και εν συνεχεία το Ιερό Μνημόσυνο στην επευκαιρία στον Παύλο Μελά και σε όλους τους Μακεδονομάχους. Και αυτό και η πρόσκληση στην οποία απευθύνω προς όλους τους ανθρώπους, αυτό είπα και στους κυρίους Δημάρχους και στον κύριο Διπεριφερειάρχη και σε όλους, να είναι πρόσκληση ενότητος, παρουσίας, ομοψυχίας και κοινωνίας με τον Αρχιεπίσκοπο, την Ιερά Σύνοδο και βέβαια ένας απόλυτος σεβασμός στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, στο οποίο υπαγόμαστε, είμαστε μέσα στο κλίμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και θα πρέπει να θυμηθούμε και τα λόγια του Οικουμενικού Πατριάρχου πριν από λίγες ημέρες. Όταν πήγαν πούλμαν από την Πέλα και από την Έδεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, τους είπε ότι εσείς οι Μακεδόνες είσαστε πολύ ευλογημένοι από το Θεό. Και για εσάς τους Μακεδόνες του Οικουμενικού Πατριαρχείου προμάχησε σε ιδιαίτερες δύσκολες εποχές. Έστειλε ανθρώπους, μάλιστα μεγάλες προσωπικότητες, τον Γερμανό τον Καραβαγγέλη, τον Φώτιο τον Κοριτσάς, τον Εμιλιανό τον Λαζαρίδη, τον Χρυσόστομο Σμύρνης, οι οποίοι πραγματικά σας σκέπασαν τις δύσκολες αυτές ώρες. Έτσι λοιπόν και τώρα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο προμαχεί όπως προμαχεί υπέρ των δικαίων και η Εκκλησία της Ελλάδος.